πω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πλευρό της Κύπρου σε αυτή τη συνεχή της προσπάθεια που θέλω να πιστεύω ότι θα αργήσει η μέρα που θα μας οδηγήσει στο επιθυμητό για όλους μας αποτέλεσμα. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω επίσης τον κύριο Υπουργό για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, δίνοντας κατευθύνσεις που έχουν να κάνουν με μια συλλογική εθνική προσπάθεια για να αναταχθεί η διεθνής εικόνα της χώρας μας. Διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον ασφάλειας και σιγουριάς για την άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής, όπου κεντρική θέση είχε, έχει και θα έχει πάντοτε το κυπριακό ζήτημα. Ενημέρωσα επίσης για το πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας που θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2014 και σημείωσα για μία ακόμα φορά την μεγάλη επιτυχία που είχε η Κυπριακή η Προεδρία κατά το τελευταίο εξάμηνο. Σε αυτό το πνεύμα καρδιότητας, φιλίες, βρέθηκα σήμερα, όπως είπα, με τον κύριο Ηλιάδη. Του εύχομαι το καλό κατεβόδιο τώρα που επιστρέφει στην Κύπρο μας και του θυμίζω ότι στην Αθήνα έχει καλούς φίλους και δε Κύπρος μας τη συνεχή συμπαράσταση στον αγώνα της. Και πάλι τον ευχαριστώ και τον εύχομαι καλό ταξίδι. Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλτατο Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, για την εγκάρδια υποδοχή και τη φιλοξενία. Ανταλλάξαμε απόψεις γύρω από τις εξελίξεις του κυπριακού προβλήματος, γύρω από τα θέματα των ίδρυων ανθράκων. Συζητήσαμε τις εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και διαπιστώσαμε όχι μόνο την ταύτιση των απόψεων και την κοινή μας πολιτική, αλλά και την κοινή προσπάθεια και τον αγώνα για την ελευθερία και την επανένωση της Κύπρου για να την κάνουμε ένα νησί της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανάπτυξης για όλους τους νόμιμους πολίτες της. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για την ευρύτερη περιοχή όπου Ελλάδα και Κύπρος λειτουργούν ως παράγοντες ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στη βάση πάντοτε του διεθνούς δικαίου και προβάλλουν ως παράγοντες αξιοπιστίας και σύνεσης στην περιοχή μας. Η Ελλάδα, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, παραμένει πάντοτε ο σταθερός και ανιδιοτελής συμπαραστάτης στη μεγάλη προσπάθεια για την ελευθερία της Κυπριακής Δημοκρατίας και την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού.